Καλημέρα στην κυρία Μανολάκου. Καλημέρα κυρία Λάπα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις συγκεντρώσεις για την εργατική πρωτομαγιά. Η δική μέρα σήμερα, αγώνα και μνήμης, είναι μέρα τιμής για την εργατική τάξη. Αγωνίστηκε να μας δώσει το οκτάωρο, διακοπές, συλλογικές συμβάσεις και είναι ιδιαίτερη προσφορά στην κοινωνική πρόοδο, στην πάλη για μια νέα κοινωνία. Άρα λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε να μην χάσουμε ό,τι μας παρέδωσαν οι προηγούμενες γενιές, για να μπορέσουμε και εμείς να τα παραδώσουμε στις νεότερες, στα παιδιά μας, για καλύτερους όρους ζωής και όχι σκληρότερης εκμετάλλευσης και σκλαβιάς. Συνεπώς, όλοι στις συγκεντρώσεις για την εργατική πρωτομαγιά. Στο Σύνταγμα είναι 10:30, στον Πειραιά, στο Σύνταγμα είναι 10 η ώρα, στον Πειραιά είμαστε 10:30 στην πλατεία Καραϊσκάκη. Αυτό είναι το κάλεσμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σωστά. Είναι το κάλεσμα από 500 περίπου συνδικάτα για εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΗ, και οι κομμουνιστές είμαστε μπροστά. Νομίζω ότι το κόμμα σας, επειδή είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αλλάξει καθόλου, δεν έχει μετατοπιστεί ιδεολογικά και πολιτικά. Όσο υπάρχει εκμεταλλευση, θα διεκδικούμε το δίκαιο των εργαζομένων. Είναι θαλαμοφύλακας αυτών των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί όλοι... Κυρία Λάπα, ναι. κατακτήθηκαν όχι μόνο με αγώνα και με αίμα. Γιατί καθιερώσαμε την Πρωτομαγιά, τι τιμάμε. Βέβαια. Τιμάμε τους εργάτες του Σικάγο που χύσανε το αίμα τους για το οκτάωρο. Πώς το βλέπετε αυτό το οκτάωρο μέσα από τις διαρροές που έρχονται όσον αφορά το νομοσχέδιο? Γι' αυτό λέμε ότι σκλάβοι στον 20ο αιώνα δεν πρέπει να γίνουμε, έτσι φωνάζουν τα συνδικάτα, έτσι όμως είναι. Γιατί το να μας γυρίζουν στο δεκάωρο, μας γυρίζουν τον περασμένο αιώνα. Και ξέρετε κάτι, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση του περασμένου αιώνα για όλους τους εργαζόμενους. Ο καθένας ήξερε πόσο θα δουλέψει οκτάωρο, τι μισθό θα πάρει, τι άδειες δικαιούται, τι ξεκούραση. Και αυτά με ένα νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση και το ονομάζει πρόοδο, είναι ντροπή αυτό, μας γυρίζει στον εργασιακό μεσαίωνα. Δεν πρέπει να περάσει. Και αν θέλετε, το νόημα της σημερινής εργατικής πρωτομαγιάς ήταν το νομοσχέδιο σκλαβιά, πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια. Mm-hmm. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αν έρθει στην εξουσία και όταν θα έρθει θα το καταργήσει. Συντάσσεστε με αυτό? Εμείς συντασσόμαστε με αυτό που φωνάζουν όλοι οι εργαζόμενοι σήμερα, ότι θα το καταργήσουμε στην πράξη. Δεν θα αφήσουμε να περάσει. Και οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Να σας πω κάτι. Με δεκάωρη δουλειά και απλήρωτες υπερορίες, η ανεργία θα αυξηθεί ή θα μειωθεί? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί. Όχι, είναι μια λογική απάντηση. Αλλά είναι πολύ προσωπική μου άποψη. Συμφωνώ, αλλά είναι η κοινή λογική. Αν θέλετε, είναι η απλή αριθμητική. Θα σας πω και κάτι άλλο που λένε όσον αφορά το νομοσχέδιο. Και οι μισθοί μειώνονται ουσιαστικά, άρα και η φτώχεια θα μεγαλώσει. Νιώθω όμως ότι ο κ. Χατζηδάκης αυτό που κάνει είναι να φέρει μπροστά κάποια προβλήματα, κάποιες παθογένειες που στην πράξη συμβαίνουν. Έτσι όπως λέτε και εσείς ότι στην πράξη δεν θα ισχύσει, υπάρχουν πρακτικά τι συμβαίνει. Πας σε μια εταιρεία στον ιδιωτικό τομέα, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και σου λέει ο εργοδότης, εγώ έχω ανάγκη αυτή τη σεζόν να δουλεύεις τόσο. Δέχεσαι τα χρήματα, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω ή να είναι τα χρήματα τα οποία μπορεί να έχουμε στις συλλογικές συμβάσεις. Και εσύ λες ναι. Τώρα, αν υπάρχουν εργασίες, υπερορίες, δεν ξέρεις γιατί δεν υπάρχει ψηφιακή κάρτα την οποία φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Εάν γίνεται, υπάρχει μια βίαιη συμπεριφορά, δεν μπορείς γιατί είσαι άνεργος, λες άντε να το υποστώ που δεν θα έπρεπε με τίποτα. Αυτό το νομοσχέδιο κατακεραυνώνει και έχει κυρώσεις για τέτοιες συμπεριφορές. Νιώθω ότι
Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τα φέρνει το νομοσχέδιο και θα πρέπει να δούμε πρώτα και τι έρχεται. Λοιπόν, να σας πω, και με βάση την πείρα όλων ναι. μας και όσων μας ακούνε, όταν έχουν τρελά κέρδη οι όμιλοι και τα μονοπόλια, δεν μας τα μοιράζουν, αυξάνουν τους μισθούς. Όχι βέβαια. Οι μισθοί αυξάνονται όταν το κίνημα βγαίνει δυναμικά μπροστά και το διεκδικεί με αγώνες. Η ατομική σύμβαση εργασίας, που ουσιαστικά καταργεί τη συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως σας είπα, που τη διαπραγματεύεται απρόσωπα ο κάθε σύλλογος, το κάθε σωματείο, το κάθε συνδικάτο. Μπορεί σήμερα με τέτοια ανεργία, τέτοιες συνθήκες να πάει ο εργαζόμενος να διαπραγματευτεί ατομική σύμβαση? Ό,τι ζητήσει ο εργοδότης θα πει ναι, θα κάνει πίσω. Διαφορετικά είναι ο εκβιασμός της απόλυσης, το μαστίγιο της απόλυσης. Η ψηφιακή κάρτα. Γιατί δεν την εφαρμόζει στη μαύρη δουλειά και ξαφνικά τη θυμήθηκε τώρα? Πόση μαύρη εργασία υπάρχει? Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο που μου λέτε, γιατί θα σας πω κάτι. Όταν είσαι σε μια νόμιμη δουλειά, δηλαδή έχεις τον μισθό σου, έχεις την ασφαλειά σου, έχεις τα επιδόματά σου, μπορεί να δουλέψεις 2 και 3 ώρες καθημερινά παραπάνω και να μην γραφτεί πουθενά αυτό. Ήδη αυτό γίνεται και πάει να το νομιμοποιήσει ουσιαστικά με τη μείωση της αμοιβής στην υπεροριακή απασχόληση, που ουσιαστικά ανατρέπει τη ζωή της κάθε λαϊκής οικογένειας. Και το λέω αυτό γιατί η κάθε οικογένεια έχει ένα πρόγραμμα. Πώς θα πάει το παιδί στο σχολείο, ποιος θα το πάρει, ή στον παιδικό σταθμό, ή τις ώρες λειτουργίας. Και έρχεται αυτή τη στιγμή να το αναποδογυρίσει στην κυριολεξία και καθιστά τον εργαζόμενο στην κυριολεξία εργαλείο του κάθε εργοδότη. Όσο σε χρειάζομαι, θα σε έχω και θα σε στίβω σαν λεμονόκουπα. Όταν δεν σε χρειάζομαι, σε πατάω. Γιατί όμως παίρνονται αυτή τη στιγμή τα μέτρα και με μεγάλη πίεση. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό που προπαγανδίζει η κυβέρνηση με τα δισεκατομμύρια, και θα έρθουν τα δισεκατομμύρια, έχει όρους και προϋποθέσεις. Αν θυμόσαστε, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής και οι συζητήσεις που γινόντουσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαίνανε με πίεση ότι θα πρέπει να δίνονται με όρους και προϋποθέσεις. Ποιες ήταν αυτές? Αυτό το ισχνό μνημόνιο, το οποίο... Η ευελιξία και η προϋπόθεση είναι οι νέες εργασιακές σχέσεις λάστιχο, ώστε να έχει εξασφαλίσει περισσότερα και μεγαλύτερα κέρδη το κεφάλαιο. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ οξυμένος. Συνεπώς, ο στόχος δεν είναι τα λογικά κέρδη, αν θέλετε, αλλά η μεγαλύτερη εκμετάλλευση του εργαζομένου μέσα από τη μείωση του εργασιακού κόστους. Δηλαδή, δούλευε περισσότερα και παίρνει λιγότερο. Αυτό γίνεται σε μισθούς, γίνεται σε συντάξεις, γίνεται σε όλους τους όρους της ζωής του κάθε εργαζόμενου. Γι' αυτό λέμε, έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη για το τι θα παραδώσουμε στις νέες γενιές και στα παιδιά μας. Εμείς από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας και τους πατεράδες μας πήραμε το 8ωρο, 8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ξεκούρασης, 8 ώρες ύπνου. Και διεκδικούμε δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, όλα αυτά που εμπορευματοποιηθήκανε για να κερδίζουν ακόμα τα μονοπόλια και οι όμιλοι. Κυρία Μανολάκου, και... επειδή ο χρόνος περνάει, θέλω να σας κάνω την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Γιατί, εφόσον το ΚΚΕ υπερασπίζεται με τον πιο απόλυτο τρόπο και τα εργασιακά δεδομένα και αυτά που έχουν κατακτηθεί με αγώνες και αίμα, δεν βλέπω να αυξάνει τα ποσοστά του είτε στην νεολαία είτε σε μεγαλύτερες ηλικίες? Δεν είναι ζητούμενο από πλευράς κόμματος? Ναι, θα σας πω κάτι. Καταρχήν, η επιρροή του κόμματος είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό του. Αυτό σας το λέω γιατί το εισπράττουμε. Γιατί πιέζουν και εκβιάζουν τον κόσμο ακόμα και για την ψήφο. Και αυτό τα βιώνουμε. Όμως θα σας πω κάτι. Όσο αυξάνεται το κίνημα, η διεκδίκηση και η εμπιστοσύνη του λαού στη δύναμή του,
στην ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, τότε θα διεκδικούν και τη δική τους εξουσία. Αυτό σημαίνει και δυνάμωμα του ΚΚΕ. Γι' αυτό ανάπτυξη του κινήματος και του ΚΚΕ θα πάνε μαζί. Εξάλλου και σε αυτό το αντεργατικό λεμοτόμο νομοσχέδιο δεν χτυπάνε μόνο την αμοιβή της εργασίας, δεν γυρίζουν μόνο στη σκλαβιά, χτυπάνε και τα συνδικάτα, χτυπάνε και το δικαίωμα στην απεργία. Δηλαδή το μοναδικό όπλο που έχει ο εργαζόμενος για διεκδίκηση. Βεβαίως το ξεκινήσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα σας πω ότι υπάρχει έβαλε λιθαράκι και ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση. Αντιλαμβάνομαι ότι ξέρετε τις παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος ή γενικότερα των ανθρώπων που θα έλεγα ότι εν μέρη καπηλεύονται και κάθε φορά κάνουν, ξεσπάνε σε μια απεργία ή το μόνο μέσο που έχουν είναι μια απεργία η οποία στην ουσία όμως δεν λύνει προβλήματα. Θα ήθελα το σχολείο σας όσον αφορά αυτό. Ναι, θέλω να πω ότι και η απεργία είναι ένα όπλο των εργαζομένων που έχει θυσίες γιατί χάνει το μεροκάματό του. Βέβαια. Την ίδια ώρα βέβαια ο εργοδότης από υπεραξία χάνει πολλά περισσότερα και γι' αυτό δεν τη θέλουν. Συνεπώς η απεργία χρησιμοποιείται, αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δηλαδή αν με μια 24-ωρη απεργία κάναμε κλείνουμε το κατακτήσεις, θέμα μας κάθε φορά. δεν θα κάναμε ποτέ και απεργία γιατί απεργούν, θα είχαμε κατακτήσει. Άρα ο αγώνας είναι συνεχής, έχει πολλές μορφές διεκδίκησης, έχει πολλές μορφές πάλι, αλλά έναν στόχο. Ανατροπή αυτής της βάρβαρης καπιταλιστικής σαπίλας και εκμετάλλευσης και η πανδημία την έδειξε σε όλο του το μεγαλείο. Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν γιατί οι φαρμακοβιομηχανίες κρατάνε φάρμακα και εμβόλια στα χέρια τους ενώ θα έπρεπε όλος ο πληθυσμός να έχει πρόσβαση σε αυτά. Όπως πρόσβαση και σε εργασία και σε δημόσια δωρεάν παιδεία και σε πολιτισμό. Το καταλαβαίνω αυτό κυρία Μανολάκο, αλλά έχουμε τα εμβόλια, αρχίζουμε να εμβολιαζόμαστε, δηλαδή είδαμε και τους νέους ότι έσπευσαν να κατακλείσουν την πλατφόρμα, έχουμε θετικά μηνύματα και νομίζω ότι δυστυχώς δεν παράγει η Κομισιόν εμβόλια, οπότε θα έπρεπε από κάπου να τα εμπορευθούμε. Κυρία Λάπα, να σας πω ένα πολύ απλό, πολύ γρήγορα. Ναι. Αν η πατέντα δινόντουσαν σε όλες τις φαρμακοβιομηχανίες σε κάθε κράτος μέλος, τότε θα είχαμε εμβολιαστεί εδώ και πολύ καιρό όλοι, όσοι το θέλουν βέβαια και το επιλέγουν. Είναι και αυτό ένα θέμα. Νομίζω ότι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι τέτοιο για την παντέτα. Το λέει και το ΚΚΕ από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εμείς λέμε κρατική βιομηχανία. Αν είχαμε κρατική βιομηχανία θα είχαμε και παραγωγή. Δεν θα είχαμε εκβιασμούς και όλοι θα είχαν εμβολιαστεί. Θα είχαμε τα φάρμακα που χρειαζόμαστε. Ναι, αλλά μας κατέλαβε η πανδημία. Ναι, δεν θα ήταν εμπόρευμα. Μας πρόλαβε η πανδημία. Λοιπόν, ναι, αλλά να σε αυτούς τους μήνες όμως που η επιστήμη βοήθησε. Τι να κάνουμε, κύριε Μανολάκου, βιομηχανία τώρα. Είναι πράγματα τα οποία ή τα έχεις και έχεις τις προδιαγραφές, ή ας πούμε αν ήμασταν στη Σερβία, όπου άφησαν το χώρο να γίνουν τα πειράματα, να γίνουν τα εργαστήρια, θα είχαμε και πιο πολλά εμβόλια. Ο Βούτσιτς κάνει διπλωματία με τα εμβόλια τώρα πια. Λοιπόν, το χρησιμοποιούν και έτσι. Ναι. Κυρία Μανολάκου, χάρηκα πολύ. Καλή πορεία να έχετε. Σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε για αυτόν τον αένα ο αγώνα που δίνετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το δίκαιο του εργάτη είναι δίκαιο του εργαζόμενου. Μπορεί το λεξιλόγιο μερικές φορές να είναι λίγο από τα παλιά, αλλά η πράξη βρίσκει την ουσία στο σήμερα. Όλοι οι δρόμοι στην πλατεία Καραϊσκάκη. Να είστε καλά. Και μισή, κυρία Λάπα. Καλή δύναμη και επίσης, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Γεια σας.